Καλησπέρα σε όλους. Δεν είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος εδώ. Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ. Ο Νίκος Μοσχοβίδης πίσω στο μικρόφωνο. Ο άνθρωπος που μπορεί να μιλάει 2,5 και 3 ώρες μόνος στον αέρα. Εντάξει, εδώ είμαστε. Σαν το σκύλο με το γάτο. Ούτε σκύλος ούτε γάτο σήμερα. Λοιπόν, περιμένω τον φίλο και συνάδελφο, ο οποίος ήταν, όπως ακούγατε πριν, στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Γιατί πάνω απ' όλα και ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ρεπόρτερ. Εντάξει, δεν είναι μόνο υψηλή ανάλυση και κουβέντες. Έτσι, είναι ρεπόρτερ ο καλός φίλος και συνάδελφος. Από ό,τι με έχει ενημερώσει, είναι καθοδόν. Ήταν καθοδόν. Θα προλάβουμε τον έχουμε για λίγο εδώ. Αφού ακούσατε όλα τα συνθήματα από το Κλεάνθης Βικελίδης και δεν συμμαζεύεται και όλο το ρεπορτάζ. Καθώς ο Άρης πραγματοποίησε τελευταία του προπόνηση πριν το αυριανό παιχνίδι, τον ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου και με κόσμο στο Βικελίδη. Σας τα μετέφερε όλα ο καλός φίλος και συνάδελφος. Σε λίγο θα είναι εδώ και να τα πούμε παρέα μέχρι και τις 7.30. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. 287 και 3 οχτάρια για εσάς που είστε παλιοί ακροατές. Για εσάς που είστε νέοι, το είπαμε αργά-αργά για να το έχετε και να ξέρετε. Ότι είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα. Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουμε και μία, παίρνουμε και ένα LinkedIn σαν εκπομπή, γενικά, ο συνάδελφος δεν είναι ακόμα εδώ, είναι να έρθει σε κάποια φάση. Έτσι. Οπότε, τη θεματολογία μην την ξεφτυλίσουμε στα του Άρη, ρε παιδί μου, γιατί όχι τίποτα. Μπορεί να θέλετε κάτι και κουβέντα και μαζί μου, και εγώ να μην έχω πολλά να σας πω. Έτσι. Γιατί το λέω, γιατί παίρνουμε και ένα LinkedIn από την προηγούμενη εκπομπή που σήμερα είχε συνθήματα. Κλίμα από το γήπεδο και δεν ξέρω εγώ τι. Μπορεί λίγο οι φίλοι του Άρη να είστε λίγο ενθουσιασμένοι, τέλος πάντων. Δεν είναι και το γήπεδο να πάτε αύριο. Δεν θα έχουμε και κόσμο στα γήπεδα ούτε και στη Super League, όπως φαίνεται. Γιατί δεν συνενεί η αρμόδια υγειονομική επιτροπή για κόσμο στα γήπεδα. Μπορεί η Super League να το συμφώνησε στο δικό της επίπεδο, αλλά για να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα έστω και σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θα έπρεπε να υπάρχει το ok από τα αρμόδια όργανα. Τα αρμόδια όργανα σήμερα έκαναν γνωστό ότι δεν συνεννούν σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο αυτό που συνέβη όχι πολύ μακριά μας τα τελευταία 24 ώρα, και δεν ξέρω αν το έχουν πάρει και πολύ χαμπάρι, γιατί είναι σε ένα άθλημα που εμείς δεν το έχουμε γενικά, σαν χώρα, και μιλάω για το τένις, αλλά στη κοντινή Σερβία έχει γίνει χαμός. Και έχει γίνει χαμός γιατί έγινε ένα τουρνουά ουσιαστικά για να έχουν οι αθλητές λίγη δράση, νομίζω στο Βελιγράδι και στο Ζάνταρ, αν δεν κάνω λάθος, ήτανε. Το οποίο τουρνουά το διοργάνωνε ο Τζόκοβιτς, αλλά αρκετοί κόλλησαν κορονοϊό, μάλιστα και ο Τζόκοβιτς μέσα σε αυτούς. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον πρώτο φίλο. Καλησπέρα σας, κύριε. Τίποτα, φίλε, μέχρι το break θα είμαι εκεί, να ξέρεις. Να σου πω λίγο κάτι, είσαι τίμιος. Είσαι τίμιος, ρε φίλε, εγώ δεν θα σε έπαιρνα, να ξέρεις. Εγώ δεν θα σε έπαιρνα. Επειδή δεν με παίρνεις και κύριε, επειδή άνοιξα το ραδιόφωνο και σε άκουσα, λέω θα το πάρω. Να σου πω λίγο κάτι. Έλα. Τώρα, ρε φίλε, άμα δεν έχεις φύγει ακόμα, εντάξει, μέχρι να μπει στο αυτοκίνητο, να κατέβεις, να παρκάρεις, τσάμπα ταλαιπωρία. Φύγει μια στην Περέα. Φύγει μια στην Περέα τώρα, όπως είσαι, και τελείωσε σιγά τώρα. Είμαι ήδη καθοδόν. Έλα, ρε Νίκο, τώρα σιγά, μια αναστροφή είναι. Απλά είμαι σε ένα δύσκολο δρόμο της πόλης, σε τον δρόμο που συχαίνομαι πραγματικά. Τι Παπαναστασίου λες, Τι Παπαναστασίου λες, Ναι. Τη συχαίνεσαι, Νίκο, την Παπαναστασίου. Ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό για τους φίλους του Άρη, για πες. Ως οδηγός. Ως οδηγός, ναι, δηλαδή δεν την μπορώ. Είναι σε ώρες αιχμής, είναι χειρότερη και από την Τζιμισκή για μένα. Είναι τώρα μια ώρα αιχμής, τέτοια αυτή, καλή φίλη και συνάδελφε. Δώσε μας λίγο την ενημέρωση από τώρα. Θα έλεγα, ναι, εντάξει, αλλά ελπίζω ότι όταν βγω στην Εγνατία με το καλό, θα είμαστε κοντά. Μια ωραία ιδέα, αν ακούνε οι φίλοι του ραδιοφώνου, είναι να κάνουμε μια εκπομπή που θα γίνεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα γυρνάει στην πόλη. Κρατήστε το λίγο. Νίκο, κοίταξε, σε πρώτη φάση βλέπεις ότι και μετά την καραντίνα έχουμε τεντώσει το να κάνουμε κουμπί από το σπίτι. Άμα είναι να κάνουμε κουμπί και από το αυτοκίνητο, καταλαβαίνεις ότι πια θα μονιμοποιηθεί μια κατάσταση ότι όπου και να είσαι μπορείς να κάνεις εκπομπή. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Θεωρώ εγώ. Εν τω μεταξύ, τώρα πες καραντίνα, το λέγαμε και πριν, ο κόσμος μπήκε από μια πόρτα που έχει ανάμεσα στην 3 και τη 2. Ναι. Και εντάξει, δεν είναι μικρή, ρε παιδί μου, αλλά ήταν αρκετός κόσμος. Ναι. Τέλος πάντων. Και ορμήξαμε όλοι μπούγιο, ρε παιδί μου, και μπήκαμε και δημοσιογράφοι. Ναι. Και έρχεται μετά ο φωτογράφος μας, ο Βασίλης Βερβερίδης, ναι, λέει, να σου πω, λέει,
Μπήκες, λέει, από εδώ μπήκαν και οι υπόλοιποι. Λέω από ναι. Πού να μπήκα κι εγώ, ο καψέρος. Ναι, ναι. Ναι. Λέω ναι. Μαντραπίδα. Ένας λέει να έχει κορονοϊό. Και με διαλύει την ψυχολογία. Κάτσε ρε Βασίλη, του λέω. Δηλαδή, περίμενε, εντάξει, επειδή μπήκαμε λίγο στο συνοστισμό στον Μπούγιο, τώρα αμέσως εσύ. Νίκο, να σου πω λίγο κάτι. Αυτό που έχει γίνει, φίλε, Σερβία πάνω με το τένις, με έχει τρομοκρατήσει και εμένα λίγο. Που ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ χαλαρός. Τι έγινε? Ρε, εσύ έκανε ένα τουρνουά ο Τζόκοβιτς εκεί. Δεν κατάλαβα αν είχε κόσμο στις εξέδρες. Αυτό δεν κατάφερα να το ανακαλύψω. Ναι. Αλλά μαζεύτηκαν αρκετοί τέλος πάντων τενίστες, ρε παιδί μου. Και επειδή δεν είχαν καθόλου αγωνιστική δράση εδώ και καιρό, μαζεύτηκαν σε βία που θεωρητικά και αυτή δεν είχε πολλά κρούσματα και τέτοια. Και ναι, κάνανε ένα τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα ουσιαστικά και μεταξύ τους για να παίζουν. Και κόλλησε και ο Τζόκοβιτς και άλλοι τέσσερις μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Τέσσερις συνολικά. Αθλητές, έτσι. Κατάλαβες. Αυτό λίγο με ταρακούνησε. Νίκο, με κάνει ανησυχώ τώρα. Καταρχάς να πω ότι συγκίνησε την προηγούμενη εκπομπή πραγματικά με το ρεπορτάζ σου, εντάξει. Ναι. Συγκίνησε, ρε φίλε, να τα λέμε όλα. Δηλαδή τα συνθήματα εκεί πέρα, τέρμα. Ναι. Εντάξει. Ούτε ο θάνατος είναι αρκετός και δεν συμμαζεύεται και τέτοια. Αυτά είναι ωραία, φίλε. Είναι, ξέρεις, εγώ τα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν είναι τα αγαπημένα. Και το Βαγγέλη γραμμένο, τα συνθήματα συγκίνησε. Πες μου λίγο τι έγινε με το Βαγγέλη, φίλε, τον Αριανό πρόεδρο της ΕΠΟ. Δεν υιοθετεί πρώτα απ' όλα η προηγούμενη εκπομπή, ούτε η τωρινή. Προφανώς και δεν υιοθετεί. Ήταν συνθήματα που περάσαν από το μικρόφωνο, οκ. Αυτό ακριβώς, εντάξει. Σε δυσαρέσκεια θα λέγαμε. Νικό. Χθες ασχολιόμαστε με τον τέταρτο γιατί και σήμερα με τον δεύτερο παρατηρητή. Ναι. Έχει τίποτα άλλο ασχοληθούμε αύριο, γιατί τους κάψαμε όλους. Να σου πω τώρα κάτι. Το μεσημέρι, καλός φίλος και συνάδελφος και γνωστός YouTuber. Ναι. Και καλός εξαιρετικός επαγγελματίας, θέλω να το λες. Ναι. Έτσι πάει πλέον. Ναι. Και εξαιρετικός επαγγελματίας. Δεν θέλω τώρα να το δώσω κάρτα, επειδή έχει να κάνει με Άρη. Κάποιοι μπορεί να μην το κατάλαβαν. Μου στέλνει το άρθρο από ένα site της Καρδίτσας, το οποίο μετά το κατεβάσαν οι Λαθέρ. Ας το πάνω, ρε, μην καρφώνεσαι. Τέλος πάντων, ότι ο πρόεδρος της ΕΠΣ, Καρδίτσας κ. Σφρίκας, ορίστηκε δεύτερος παρατηρητής από την ΕΠΟ κτλ. Στο Βικελίδη. Εν ολίγης, δηλαδή, ο καλός φίλος και συνάδελφος, ναι, ενώ το δικό σου δημοσιογραφικό ρολόι βαρούσε μεσάνυχτα, σε ξύπνησε, θα λέγαμε, έτσι. Εκείνη τη στιγμή εγώ ήμουν απασχολημένος με κάτι άλλο. Αλλά με ξύπνησε όντως, ρε φίλε, εντάξει. Ακριβώς. Επιβεβαιώνεις, δηλαδή, ότι χτυπούσε μεσάνυχτα το δημοσιογραφικό σου ρολόι. Εκείνη τη στιγμή σε αυτό το θέμα, ναι, εντάξει, εμείς είμαστε στον Λάτερ, τα λέμε τώρα. Ναι, εντάξει ρε φίλε, οκ. Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και ενώ μπαίνω και βλέπω τη σελίδα του στο Facebook, το προφίλ του, που μου στέλνει πριν την ίδια ώρα και ο καλός φίλος και συνάδελφος και έχει κάτι φωτογραφίες στο Original 21, έχει selfie μέσα στην Αγία Σοφιά που θα ανάψουμε κεριά και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Και έχει τέτοια ωραία πράγματα, ας πούμε, καταλαβες. Ναι. Και τώρα στον Άνερ, φίλε, ο βοηθός παρατηρητή τώρα original εκεί πέρα στο Βικελίδη, Άρης ΑΕΚ. Κοίτα, πρόσεξε με λίγο κάτι, επειδή χλέβασες χθες και το θέμα με τον Διαμαντόπουλο, τον τέταρτο, εντάξει. Αυτοί θα μιλήσουν ρε φίλε με τους διαιτητές. Καταρχάς την προκειμένη, αυτό είναι διαφορετικό από τον Διαμαντόπουλο, έτσι. Μην το... Και αυτός πάλι μπορεί να βρεθεί. Και αυτός όχι, μπορεί να αυτός, κάνει και ένα πράγμα από τη στιγμή ρε φίλε που είναι παρατηρητής β' διαιτησίας, δεν ξέρω ό,τι και αν είναι, από τη στιγμή που έχει. Ρε παιδί μου που τοποθετείται έτσι δημοσίως, δεν μπορεί να έχει αυτή τη θέση. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Μην το πας με το χθεσινό. Το χθεσινό ήταν διαφορετικό, Νίκο. Εντάξει, και το ξέρεις μέσα σου ότι ήταν διαφορετικό. Άσε τώρα το συζητάμε. Έλα μωρέ, θα μας πει τώρα εμείς μέσα μας και έξω. Εντάξει. Αυτό, σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω, ρε φίλε. Ο άνθρωπος είναι, άμα είναι Original 21, πώς το λέει, ψυχίατρε, μαμό τον Πειραιά και δεν συμμαζεύεται και φωνάζει και συνθήματα. Ναι, δεν μπορεί να έχει αυτή τη θέση, το καταλαβαίνω. Okay. Ακόμα και αν είναι. Τι είναι δεύτερος παρατηρητής, ορίστηκε. Και είναι, πρόσεξε, είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Καρδίτσας. Γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβες, εσύ τι πιστεύεις ότι κυκλοφορούν στις διάφορες ΕΠΣ, δηλαδή τίποτα καθηγητές πανεπιστημίου. Πρόεδρος της ΕΠΣ Καρδίτσας, δηλωμένος, οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ. Ναι, και σε ξαναρωτάω, γενικά πιστεύεις στις διάφορες ΕΠΣ της χώρας, τι είναι οι περισσότεροι επίκουροι καθηγητές. Ρενικό, δεν σου πω ότι άλλοι είναι από το Δελασάλ και δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ρενικό τώρα, εντάξει. Αλλά μην βγαίνεις και κάρτα κιόλας και προκαλείς, δηλαδή ενισχύει. Σου λέω αυτό. Λέγονται... Μα αυτό, πώς το λέει τον τύπο, Σφικά. Καλά είδα. Σφικά, Αλέξανδρος Σφικάς. Ναι. Τουλάχιστον γι' αυτόν, λόγω του όλου σας χρημά που έγινε, μάθαμε και κάτι. Σκέψου πόσοι άλλοι υπάρχουν, τους οποίους δεν μαθαίνουμε. Ή είναι λίγο πιο μαζεμένοι τέλος πάντων στα social media. Ο οποίος τώρα Σφικάς, δηλαδή πρέπει το μεσημέρι που έχει γίνει γνωστό να έχουν σκάσει προφίλους μετά. Μ' αρέσει που σου κάνει εντύπωση ότι είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Καρδίτσας. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτοί ψηφίζουνε! Αυτοί ψηφίζουνε! Φυσικά και αυτοί ψηφίζουνε, φιλέ, εδώ και χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στη λογική σχολή. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, θεωρώ.
Εγώ πήγα να σε αποτρέψω, φίλε. Εν τω μεταξύ, έχεις καταλάβει ότι λείπεις και επειδή είσαι το όνομα της εκπομπής, ο λαός του Άρη δεν εμφανίζεται. Γιατί σου λέει με τον λαό, τι να βγω να πω, κατάλαβες. Ποιο όνομα, φίλε. Τώρα εντάξει, εγώ σε βρήκα εκεί πέρα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά το όνομα θυμίσαι εσύ, φίλε. Διότι όταν είσαι εδώ, το τηλεφωνικό κέντρο παίρνει φωτιά. Τώρα, ησυχία. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, παιδιά, μην κολώνετε. 2, 87 και 3 οκτάρια, ανοιχτές είναι οι γραμμές, εδώ είμαστε. Μην κολώνετε, εδώ είμαστε. Καταλαβαίνω, όπως είπα και πριν, ότι παίρνουμε ένα διαφορετικό LinkedIn και δεν είναι εδώ ο φίλος για να ακολουθήσει. Εντάξει, ναι. Αλλά εντάξει, εμείς εδώ κάτι μπορούμε να κάνουμε, δεν λέω. Εδώ είμαστε και σε λίγο θα είμαστε. Νίκο, τι κλίμα πήρες, φίλε, τώρα, για πες. Τι κλίμα πήρα. Ναι. Κορονοϊό δεν πήρα μόνο και όλα τα άλλα καλά. Εντάξει, ωραίο ήταν. Αυτά. Είδες έναν ενθουσιασμό. Αυτά φτιάχνουν τους παίχτες. Ναι. Είναι καλό να γίνονται. Όπως και να το κάνουμε. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα λέει τώρα. Τους ακούγανε, γιατί αρχικά ήταν έξω, δεν μπήκανε μέσα. Ναι. Τους ακούγανε οι παίχτες μέσα στο γήπεδο που κάναν την προπόνηση. Μια τελευταία χαλάρη, κάνανε και εξάσκηση στα πέναλτι που τους πετύχαμε λίγο στο τελευταίο κομμάτι. Πενάλ, ναι. Πενάλ, γιατί μπορεί να πάει και στα πενάλτα αύριο. Και τώρα ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και τι του κάνουν όλοι μέσα. Εντάξει, και καπνογόνα και συνθήματα. Ήταν, είναι από τα σκηνικά που φτιάχνουν τους παίχτες, είναι υπέρ. Εντάξει, μακάρι και ο κόσμος να τα αποκριθεί τώρα σε αυτή τη δίψα που δείχνει ο κόσμος για να πάρει για όλα την πρόκριση. Είναι καλό. Δεν είναι, είναι ρε παιδί μου, περισσότερο δεν είναι τόσο για τον κόσμο, για την ομάδα είναι. Για να τους το πάρουν λίγο, που δεν θα είναι και στο γήπεδο. Εντάξει, να το έχουν στο μυαλό τους όλο αυτό το πράγμα. Θα γίνουν και αύριο παρόμοια σκηνικά με ακόμα περισσότερο κόσμο που θα είναι στο Βικελίδη, ειδικά όταν θα έρθει η αποστολή αλλά και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Εντάξει. Εγώ ας πούμε αυτό που είδα ας πούμε στο Καραϊσκάκη που έβαζε ο Ολυμπιακός και τα μεγάφωνα. Περίμενε λίγο. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας κύριε. Παίρνω τηλέφωνο γιατί είπατε δεν παίρνει κανένας και τα λοιπά. Ναι ρε εσύ, δεν είναι ο Παπαδόπουλος εδώ και δεν παίρνουν οι άλλοι, κατάλαβες. Δεν έχουν τι να πούνε. Κλειωμένη η σχεσία. Πήρα και εγώ για να πω καταρχήν ωραία ιδέα αυτή για το αμάξι. Ναι, πάρα πολύ ωραία φυσικά. Πολύ ωραία. Μετά μπορεί να είναι στις διακοπές εκεί που θα είσαι, όπου και αν είσαι να έχεις εκπομπή. Είναι πολύ ωραία. Παντού, όπου και αν βρίσκεσαι. Στο αεροπλάνο. Μπορεί να σου σπάσουν τα νεύρα όσο οδηγάζω για κάτι εκπομπή και στο τέλος θα καταλήξει απλά να πίνει λιγόνι όποιος κάνει. Και κοίταξε, να πάρουμε παιδί μου και τα λοιπά. Βρείτε μας στο δρόμο και κερδίστε ένα δώρο ας πούμε. Κατάλαβες, κοίταξε, άμα είναι να το κάνεις στο αμάξι, να κάνεις εκπομπή στο αμάξι, την κάνεις μόνο το κομφόρ, δεν αλλάζει αυτό. Ωραία. Όπως μέσα στην καραντίνα, εγώ έκανα εκπομπή από το σπίτι και γάβγιζε ο σκύλος από δίπλα. Έτσι και στο αμάξι θα έχει όλα τα comfort. Δηλαδή θα έχει τον πινελίκι, την κόρνα, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτά. Ναι, ρε, μα γι' αυτό το κάνουμε αυτό το αυτοκίνητο, για να έχει αυτή τη φυσικότητα και την. Τη γνησιότητα της οδήγησης, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Ναι, okay. Πάντως και εγώ συμφωνώ για περί Παπαναστασίου, έχω την ίδια άποψη ακριβώς. Μόνο το γήπεδο αξίζει, τα υπόλοιπα όλα είναι... από τούμπα που κάποτε κατεβαίνω για να μπω σε αυτό το δρόμο, δηλαδή τον αποφεύγω σαν όπως ο διάολος στο λιβάνι. Και εσύ άμα πέσεις σε λεωφορείο ή Παπαναστασίου. Καλά, άστο, ναι, τίποτα. Η κατάσταση εδώ είναι φρίκη. Με το ποδήλατο που κυκλοφορώ είναι χειρότερα τα πράγματα. Κυκλοφορώ με ποδήλατο και στην Παπαναστασίου πάλι δεν πάω. Και εσύ παρότι φίλος του Άρη, δηλαδή τη μισή στην Παπαναστασίου, έτσι. Δύο φίλοι του Άρη μισούν την Παπαναστασίου. Για να δούμε λοιπόν. Ναι, σου λέω, μόνο από Μπότσαρη κατεβαίνω, τούμπα μένω. Τίποτα ποτέ, μόνο για να πάω στο γήπεδο. Μόνο το κομμάτι και του γήπεδου. Κανένα δύο φίλους με εκεί γύρω που έχουν κάτι μαγαζιά. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Πώς το βλέπεις το ματσάκι αύριο? Ορίστε. Πώς το βλέπεις το ματσάκι αύριο? Εντάξει, εγώ δεν είμαι σε έπαρση, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι και όποτε έχουμε αρχίσει τα πανηγύρια και τα χαβαλέ, πριν και τέτοια, τίποτα θέλει πολύ προσοχή και ένα, δεν μπορώ να πω μισό μηδέν, γιατί με μισό μηδέν δεν περνάμε, ένα μηδέν. Κάπως έτσι. Βάλε το πρώτο και βάλε και μετά και ένα δεύτερο, αν τα καταφέρεις, για να είσαι καλυμμένος. Αλλά ναι. Πάντως το κάτι άλλο θέμα είναι να μην προηγηθεί η ΑΕΚ. Εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Mm. Σχετικά με αυτό που βγήκε τον παρατηρητή που λέτε. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ προτρέπω όλους τους συνοπαδούς μου το εξής. Όποτε λένε περί άτιτλου και τέτοια, αν δεν έχουν καταλάβει ότι έχουμε να κάνουμε με γκάγκστερ που διοικούν το ποδόσφαιρο, όλη μου τη ζωή, είμαι 35 χρονών, ωραία. Θυμάμαι μια ζωή, εμείς θα έχουμε έναν κακομίζερο ή... Ποτέ δεν είχαμε τη δύναμη ποτέ των ποτών. Ποτέ των ποτών. Αντιμετωπίζουμε με τσεκούρια άλλους που έχουν τάγκς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όπως είπες, αυτός ο τύπος ψηφίζει και ψηφίζουν όλοι και κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε αυτά τα περιάρτητα θα πω πέρεσε. Που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Δηλαδή με ποιο να κονταροχτυπηθώ. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς γίνεται
σε αυτή τη χώρα, μην το χαρακτηρίσω, το έχει χαρακτηρίσει ο Ματίγια live, έχει ακουστεί στο Άγκαδο που τα παΐς που είπε, αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, μάλλον ή ψάξτε το αν θέλετε. Αλλά με τσεκούρια πολεμάμε, οι άλλοι έχουν τάγκς. Και βρέθηκε τώρα, εντάξει, ο Καρυπίδης ό,τι μπορεί, ό,τι κάνει, ό,τι είναι. Αυτό είναι και πάλι είναι χαοτική διαφορά. Έχουν πάρει όλες τις ενώσεις και παλιότερα τα ίδια γινόταν με τον Παναθηναϊκό και τα αιτίας ακόμα και από τότε και μετά. Ο μοναδικός γκάνγκστερ που υπήρχε στην Ελλάδα ήταν ο Νίκος Γκάλης, παιδιά. Εγώ αυτό έχω να πω. Αυτό, όπως το λέω, είναι και όποιος δεν το παραδέχεται και πριν το αποκτήσει ο συμπολίτης τέτοιο παράγοντα που δεν ξέρω και εγώ, τέλος πάντων, πάλι μη χαρακτηρίσω, θεωρώ ότι και αυτοί έχουν την ίδια ακριβώς ψυχολογία που μπορεί να έχουμε εμείς τώρα. Αυτά. Γεια σου, φίλε μου. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι έγινε, Ρενίκο? Μάλλον... Καλά τα πήγα, εντάξει. Καλώς. Ναι. Εντάξει, έχω και ένα φίλο χολύπτη εδώ πέρα, με βοηθάει. Και λειτουργούμε μαζί, ξέρεις. Φίλε, είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος να στείλω το δεκανή σου. Άντε, γεια σου τότε, άντε. Κάτσε, περίμενε, έχουμε ακόμα, ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Ναι, παρακαλώ. Έλα, ρε Μοσχοβίτης. Έλα, ρε Κλεωμένη, πού είσαι? Έλα, ρε Κλεωμένη, τι γίνεται? Τι γίνεται, ρε, τι λέτε, τι είπε ο προηγούμενος, είμαστε συγκρατημένοι, λέει, είναι δύσκολο το παιχνίδι, με την κούλα, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Δεν έχει έπαρση, λέει, και δεν θέλει πανηγύρια πριν το μάτς, λέει, γιατί την έχουμε πατήσει έτσι. Εγώ έχω έπαρση? Όχι, ρε παιδί μου, είσαι λίγο αισιόδοξος αυτό, λίγο παραπάνω αισιόδοξος και συνηθισμένο. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να περάσει η ομάδα της κούλας είναι να ξεκινήσει με τον Ευαγγέλο και με τον Καραντώνη. Από τη στιγμή που λείπουν αυτοί οι δύο ποιοτικοί παίχτες της, θα φάει 10 γκολ. Λοιπόν, πίσω με τον Σβάρνα, και με τον Τσιγκρίνσκι και τον άλλον, πώς το λένε, από τα δεξιά, τον Τρυπίθαμο, πώς το λένε, τον Μπακάκι, αυτοί εδώ πέρα. Τον Παουλίνιο. Ο Παουλίνιο. Ναι, δεν θα παίξει ο Μπακάκης, δεν θα παίξει μάλλον. Δύσκολα, λοιπόν, άμα λοιπόν παίξει ο Παουλίνιο και παίξει και ο Σβάρνας, λοιπόν, ο Μπρούνο Γκάμα εκεί θα βρει την υγειά του. Λοιπόν, εγώ το βλέπω το παιχνίδι, να πούμε, είναι όπως είδα και στο μάτς που έπαιξε ο Καραντώνης, που Άρης έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, και σε εκείνο το μάτς η ΑΕΚ πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι με 7 παίχτες, έπρεπε, γιατί έπαιζαν κάτσε, έπαιζαν, δεν έπαιζαν ποδόσφαιρο. Είσαι λίγο. Και ο Καραντώνης δεν έβγαλε ούτε κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, με αυτόν τον διαιτητή, τον ξένο, αν είναι 50ρίσιος, αυτό το συνοθήλευμα της κούλας, της ψεύτικης ομάδας, αυτό το ποδοσφαιρικό έκτρωμα... Της χάρτινης, λοιπόν, όπως λέγανε κλεμμένοι κάποιοι. Ποιοι? Ναι. Αυτοί, ένα μηδέν. Αυτοί λοιπόν θα τελειώσουν με 8 παίκτες καταρχήν. Άμα πάνε να παίξουν με δύναμη, γιατί μόνο με δύναμη μπορούν να παίξουν. Λόγω του ότι ο Άρης έχει πολλούς τεχνίτες μπροστά, μόνο με δύναμη μπορούν να παίξουν. Κλεωμένοι. Για τους βλέπω να τελειώνουν με 8 παίκτες. Και αυτοί κάτι έχουν μπροστά όμως. Λίγο, ρε παιδί μου, κάτι κάνουν κι αυτοί, εντάξει. Μπροστά, κάτι τι λιμπάνια έχουν αυτοί μπροστά? Δεν έχουν τίποτα μπροστά. Δεν έχουν τίποτα. Ο Ρόουζ θα τους καταπιεί και τους δυο αυτούς. Λοιπόν, ο Ρόουζ και ο Βελιζήσης και ο Κόρχουτ και ο Σάσα, και μάλλον βλέπω εγώ, δηλαδή βλέπω τον Αμπούμπα να παίζει δίπλα στο Ματίγια. Δύσκολο σε βλέπω, Κλεωμένη. Ποιος ο Μοσχοβίτης το είπε δύσκολο? Όχι, ο δικός σου. Τόνσο μάλλον. Τόνσο θα παίξει εκεί? Ναι. Ο Τόνσο, εκείνο. Τέλεια. Στον αέρα είμαστε. Μάλιστα, και ο Σάσα πάει δεξί μπακ, έτσι. Ναι. Ο Ένινγκ σκέφτεται ότι ο Αμπούμπα εκεί πέρα, όπως έδειξε και σε όλα τα μάτς που παίζει, δεν μπορεί να μαρκάρει, δεν έχει, δηλαδή δεν είναι έτοιμος ο Αμπούμπα ακόμα. Αλλά είναι και ψηλός όμως. Γιατί άμα βάλεις τον Τόνσο, χάνεις και σε ύψος εκεί πέρα. Εντάξει, δεν θα παίξουμε μόνο ρεκλειωμένοι. Τι θα κάνουμε τώρα? Με κάθε επιλογή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως. Ναι, καλά, εννοείται. Άρα ο Τόνσο δηλαδή... Υπάρχει τόση μεγάλη εμπιστοσύνη.
Ναι, ναι, να έχει έκπληξη και να βάλει τον μπάλα με τα τωρινά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τον Ντόρσο μαζί με τον Μάτιγε. Α, αυτός ο Ένινγκ ξέρει, έχω εμπιστοσύνη μεγάλη στον Ένινγκ. Και ακόμα και ο Τόνσο που έπαιξε μέσα στο προηγούμενο παιχνίδι, και ο Τόνσο το τελευταίο διάστημα βγάζει, θέλει, δηλαδή δείχνει ότι θέλει να παίξει, δείχνει ότι θέλει να κερδίσει. Η πιθανή χρησιμοποίηση του Τόνσο βασίζεται και στην καλή εμφάνιση που έκανε με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ για τα play-off. Άριος στους ανθρώπους του ΆΚΑ. Ναι, 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 και στο τελευταίο βάσει αριθμών ήταν ο παίχτης του Άρη που έδρεξε περισσότερο από όλους μέσα στο γήπεδο του ΆΚΑ το Σάββατο. Ήταν καλός, ναι. Επομένως όλα συνηγορούν ότι καλά δεν ξεφεύγει η πρόκριση τώρα. Αυτοί εδώ πέρα είναι χαμένοι πριν ξεκινήσουν, να πούμε. Εγώ το βλέπω έτσι και το παιχνίδι το βλέπω, κανένα 3-0 το βλέπω. Με έστειλε και ένας φίλος σήμερα στο Facebook που μιλήσαμε και μου λέει έλα ρε χαραράρι θα τους πάρω με 3-0 και εγώ τι τον λέω, τι 3-0 ρε, τον λέω 3-0 λέω στο μισάωρο θα είναι. Πολύ συγκεκριμένοι. Άντε θα τα πούμε και αύριο και την Πέμπτη βέβαια να δείτε τι θα δικαιωθώ πάλι. Την Πέμπτη θα τα πούμε πάλι. Ναι, αύριο έχει το αυτό. Ναι, θα δείξω ότι θα δικαιωθώ πάλι βέβαια. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Κλειωμένη μου από το στόμα σου και στην τέχεια και το πόδι. Γεια σου Κλειωμένη. Καλή συνέχεια. Γεια σου Κλειωμένη. Νίκο, τι γίνεται ρε φίλε. Τίποτα φίλε, όλα από έλεγχο, να πάω διάλειμμα δηλαδή. Τι? Να πάω διάλειμμα δηλαδή, εδώ είσαι. Ναι. Έλα. Ναι, πήγαινε και έλα να με ανοίξει κιόλας γιατί είναι Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Με Νίκο Παπαδόπουλο παρόντα πια. Μπράβο, τον είναι πολύ τιμίος. Εγώ ξαναλέω ότι δεν θα τον έπαιρνα. Θα τον άφηνα. Άρα δώσ' πάντα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι. Έλα ρε φίλε, πολύ καλός. Είσαι πολύ καλός. Έλα. Τι επαγγελματίας που είμαι. Έλα ρε Νίκο. Τώρα να σου πω κάτι για μισή ώρα, φίλε τζάμπα ταλαιπωρήσει. Αλλά βέβαια όταν είχαμε άλλο, είχαμε και άλλο λόγο. Η μανούλα μου, δηλαδή. Η μανούλα μου, η δικιά μου η μανούλα. Ναι. Που αντιλαμβάνομαι που ότι υπάρχει θέμα. Ναι. Έλα, γιατί τώρα κόλλησε. Σε λίγο που θα ξεκινήσει το μα. Έλα, Νίκο. Ποιο μα θα τα δει πάλι. Έχει λίγο μπασκετάκι κάθε μέρα, ρε φίλε. Επιτέλου, έστω και αυτό το ξενέρωτο. Για πρώτη φορά κάνουμε Ισπανία. Εκπομπή σε διαφορετικέ θέσει. Βέβαια. Έχουμε γραμμή. Γραμμή όχι. 2, 3, 10, 2, 7 και 3 οκτάρια. Για ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο μέχρι και τις 7.30. Που θα είμαστε παρέτσι. Νίκο. Εδώ είμαστε, ναι. Αύριο, φίλε, τέτοια ώρα. Πάμε στο κλειάνθι της Βικελίδη, λοιπόν. 10 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης ΑΕΚ 0-0. Ολιβέιρα! Ολιβέιρα, 0-1 για την ΑΕΚ. Παγώνει το παγωμένο κλειάνθι της Βικελίδη. Δεν θα το πω ποτέ αυτό, πιστεύω. Δεν θα το πω ποτέ. Γιατί, ρε Νίκο. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει τώρα. Είναι άστοχο να το πει τώρα. Ναι, σωστά. Δεν μπορεί να το παγώσει. Ναι, μακάρι να μην βρεθούμε σε αυτή την βροχή την αύριο. Κατάσταση. Θα βρέχει αύριο. Τώρα έξω βρέχει καλά ή έτσι μου φαίνεται εμένα. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Μου φαίνεται ότι βρέχει καλά, Νίκο. Ναι, ρίχνει καλά τώρα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο. Έλα, Γιώργη. Είσαι έτοιμο για αύριο. Πώς νιώθεις? Έχεις μια ανυπομονησία. Ναι. Έχεις, Με έπιασε χθες. Χθες έπιασε. Χθες με έπιασε. Δεν έπαιξε ρόλο η παρουσία στο γήπεδο σήμερα, δηλαδή έτσι που είχε και λίγο κόσμο και λίγο χαβαλέ και φασαρία και τέτοια. Ξέρεις τι, είναι μια φάση που από χθες είμαι κυρίως σε αυτήν και λέω να περάσει. Να περάσει εννοείται με τον ιδανικό τρόπο για εμάς, αλλά να περάσει γιατί αυτό το μάτς ο Αριανός το περιμένει 3 μήνες. Σου είπα κάτι και στο διάλειμμα. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις αύριο. Το μοναδικό που πρέπει να αποφύγεις είναι τη νίκη Άρη 2-1. Εντάξει, αυτό είναι το μοναδικό που πρέπει να αποφύγεις. Αυτό είναι ίσως ένα θέμα. Δεν θέλουμε παράταση αύριο. Κάνε ό,τι άλλο θέλεις. Θες να κερδίσεις 4-0, μπορείς να κερδίσεις φιλαράκι μου. Θες να χάσεις, χάσε. Μην το πας παράταση. Ένας ζωστός θα πλέξουμε αύριο. Ένας ζωστός μου είπε ότι θα πάνε και τα δύο στην παράταση. Καλά, ο γνωστός πώς θα πάει το παίξει αυτό που το πιστεύει τόσο πολύ. Που το έχει τόσο σίγουρο. Που θα λήξει το ένα μάτσα. Άντε να λήξει το ένα μάτσα 2-1, που θα ξαναλήξει ένα άλλο 3-2. Βάλει πακ 2 γκολ στο Καραϊσκάκι. Καλά. Δεν πιστεύεις δηλαδή στα. Δεν πιστεύω. Ναι, ποιος είναι. Καλησπέρα σας. Έλα, ρε Νεκτάρια. Μ' αρέσει γιατί περίμενες και τον συνάδελφο. Μ' αρέσει, είσαι τίμιος. Εντάξει, τα πάντα όλα. Νεκτάριε. Ναι. Τι γίνεται, ρε φίλε, Σερβία εκεί πέρα, ξεκινώ τον Ρουνάπα και τον Τζόκοβιτς. Έχω τρομάξει λίγο. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε. Οι Σέρβοι και οι Σκοπιανοί, επειδή θα έφευγε νωρίτερα ο κορονοϊός, άρχισαν και χαρήκανε. Ναι. Εμείς ευτυχώς δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Γιατί και εμείς σε αυτό το επίπεδο. Έφτασαν στα απομακοχώρια, ευτυχώς όχι προς το τέλος. Ναι.
Γιατί κανονικά 23 που είναι, 23 δεν είναι σήμερα. Ναι. Σήμερα τελείωνε στη Σερβία. Αλλά με αυτά που γίνανε σε αυτό το τουρνουά και στον ποδοσφαιρικό αγώνα, γι' αυτό και είναι και κίνδυνος αν γίνουν και κάποιοι αγώνες. Στο τουρνουά, στο τουρνουά αυτό έχει και κόσμο. Ναι. Ναι, είχε κόσμο. Είχε κόσμο. Εντάξει. Okay. Γιατί αυτό δεν κατάφερα να το καταλάβω αν είχε κόσμο ή όχι από όσα διάβαζα. Ναι, γιατί υπήρχαν και αναρτήσεις και ναι, στα ναι. Instagram, στα Facebook ναι. Και τα λοιπά και από οπαδούς. Εντάξει, δεν είχε, εντάξει, είχε περιορισμένο κόσμο, αλλά είχε κόσμο. Ναι, ναι. Ή όπως έγινε στο ντέρμπι, στον ημιτελικό του κυπέλου της Σερβίας, εντάξει, εκεί έγινε ο χαμός, ο μεγάλος χαμός. Mm-hmm. Τώρα φυσικά εντάξει το ότι ζητάει ο Αβγιαννάκης κόσμο και τα λοιπά είναι για δύο λόγους. Πρώτον γιατί θέλουν κάποιοι να μας μαντρώσουν, πιέζεται από εκεί και από τη δεύτερη γιατί δεν μπορεί να φανταστεί το φιλαράκι του να μην μπορεί να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα χωρίς ο κόσμο. Τι να σου πω ρε φίλε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Παιδιά αυτό είναι εντάξει. Από εκεί και πέρα σήμερα συμπληρώνουμε 100 ημέρες από τότε που πήρα πρώτη φορά τηλέφωνο σε αυτή την εκπομπή. Έλα, ρε, φίλε. 100 ημέρες. Ναι. Επίσης, 29 και 20 και 102 ημέρες συμπληρώνουμε σήμερα από τότε που έχουμε ένα σύστημα, ιδιότυπο σύστημα δικτατορίας στην Ελλάδα. Δηλαδή. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία. Παιδιά, δεν μπορεί να μπαίνουν περιορισμοί. Μην μετακινήσετε από εδώ, μην μετακινήσετε από εκεί. Μετά μάσκα να έχουμε γκετοποιηθεί. Και κάποιοι άλλοι να περνούν ελεύθερα. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή κάποιοι άλλοι περνούν ελεύθερα, τίποτα. Και εμείς, δηλαδή εγώ και όποιοι δεν έχουν αυτοκίνητο έχουν γκετοποιηθεί. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένα είδος γκέτο. Γι' αυτό και θα υπάρξουν, παιδιά, στο μέλλον κάποιες αντιδράσεις. Δεν θέλω να πω κάποια πράγματα, τα οποία τα βλέπουν πολλοί, ξέρουν πολλοί το τι θα γίνει, αλλά θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις. Μάλιστα. Οκ. Okay. Το κρατάμε. Όποιος δεν το έχει καταλάβει, εντάξει, τι να πω, τα γεγονότα θα οδηγήσουν προς τα εκεί. Και το μόνο θετικό είναι ότι ακόμα δεν έχει μπει στην ουσία καλοκαίρι, εντάξει. Έχει μπει, δηλαδή, τυπικά το καλοκαίρι. Θερμοκρασίες, αν εξαιρέσουμε μια μέρα τον Ιούνιο και δύο μέρες το Μάιο, εντάξει, κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα για εμένα. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά από Ιούλιο να περιμένετε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Τέλεια. Άστρο, καλά πάμε έτσι, δεν πειράζει. Τέλεια. Καλά πάμε μέχρι τώρα. Αυτός ο λαός δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να σε λίγες μέρες να βγουν λίγο να χαλαρώσουν και άλλο τα μέτωπα. Να χαλαρώσουν, όχι να είμαστε ένας πάνω στον άλλον. Να χαλαρώσουν οι περιορισμοί της κυβέρνησης. Γιατί παιδιά, αυτός ο λαός έχει δείξει τρομακτική αντοχή. Αλλά η τρομακτική αντοχή να σας φοβίζει. Όχι εσάς, γενικά. Ναι. Γιατί ναι. Οι Έλληνες έχουμε επιδείξει τρομακτική αντοχή. Mm-hmm. Και άμα κάποιοι λοιμοξιολόγοι, 2-3 συγκεκριμένοι και κάποιοι άλλοι που έχει αποδειχτεί, που μας κουνούσαν το δάχτυλο, δημοσιογράφοι και οι οποίοι πήραν κάποια χρήματα και μας κουνούσαν το δάχτυλο, μας παραπληροφορούν, εντάξει, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τώρα, τι να ωραία, Νεκτάρια. Κάτσε για να πάρουμε και τον επόμενο. Για, αύριο, ναι. Για πες για τα παιχνίδια αύριο, τι βλέπεις. Ναι, βλέπω ότι θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και βλέπω ότι Άρης ΑΕΚ, όπως σας είπα, 50,5 να έχει ο Άρης μια πιθανότητα. Και βάζω ένα εύκολο quiz. Ποιος παίκτης από τον νέο ρόστερ του ΠΑΟΚ ήταν και όταν νίκησε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό 1-0 και είχε πάει στο τελικό τότε που είχε χάσει 4 από τον Παναθηναϊκό. Ποιος ΠΑΟΚ από τον νέο ρόστερ ήταν ποιος και παίκτης. Τότε μάλιστα ενδεκαδάτος. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ωραία. Θα το βρούμε. Πάρα έγινε. Πολύ καλά. Είναι πολύ εύκολη απάντηση. Ωραία. Ωραία, Νεκτάρια, να σε καλά, καλά απόγευμα. Να σε καλά. Στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα, αυτό. Χαίρετε. Ηλιόλος στο Δήμο Θερμαϊκό. Ηλιόλος, γιατί εδώ πέρα ρίχνει κάτι καρέκλες, γι' αυτό. Και εδώ, κομμάτια βρέχει. Α, τέλεια. Κομμάτια. Ναι. Πότε βρέχει, πότε ανοίγει, έχει μια ψηλοσυνέπεια, αλλά εντάξει. Καταπληκτικά. Την ώρα που, ναι, την ώρα που μιλούσε ο φίλος ο Νεκτάριος. Εκείνη την ώρα έκοψε η αστυνομία το δρόμο, ήρθε η ΑΕΚ εκεί στο αεροδρόμιο. Α, ρεπορτάζ, να το, εδώ πέρα είμαστε. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη η ΑΕΚ. Ζωντανά εκείνη την ώρα που μιλούσε. Εγώ είχα πετύχει τον Ολυμπιακό πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την πρεμιέρα του play-off. Μπράβο, Νίκο. Αυτά άλλα. Πολύ καλά τα πήγες. Ναι.
Και ήταν και δύο πούλμαν, δεν ήταν ένα. Δηλαδή κόβουν το δρόμο. Ήταν, δεν μπορώ εγώ να στρίψω για να βγω στο δρόμο τη Χαλκιδική και περνάνε δύο πούλμαν. Πώς είναι. Όχι, όχι, αυτό ήταν. Η Άκη είναι φτωχιά, έχει ένα, εντάξει. Ένα πανάκι μικρό ήταν, εντάξει. Τη παρηγοριά. Τι έχουμε, φίλε, πώς θα βλέπεις αύριο τα μάτς. Εγώ πιστεύω για μας, για τη δικιά μας την ομάδα, για τις άλλες δεν είναι. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν τι λες. Πιστεύω θα περάσουν. Δώσε τη σκορ. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Ναι. Ναι, πολύ αισιόδοξος. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ναι. Με ισοπαλία ή με νίκη. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Πιστεύω θα περάσουμε. Τώρα θα είναι 5-5, θα είναι 0-5, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό κατάλαβες. Ναι. Εγώ θέλω να περάσω να πάω στο τελικό. Από εκεί σε όποιος έρθει, καλώς να έρθει, σωστός, τον περιμένει. Σωστός. Αυτά τα πράγματα. Σωστός. Καλώς, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, επίσης, καλές μεταδόσεις αύριο. Να σε καλά. Καλές μεταδόσεις λίγο. Μάλλον. Όχι, Νίκο, καλές μεταδόσεις λίγο. Αν ήμουν τώρα που θα βάζα ένα χαλί το οποίο θα. Έλα, ρε Νίκο, τώρα και εσύ αν ήσουν από εκεί. Θα ταιριάξει τώρα. Αυτό σου κάνει. Σε αυτό το οποίο θέλω να διαβάσω, όχι. Για διάβασέ το εσύ και θα το βολέψουμε εμείς από εδώ. Μην αγχώνεσαι. Πριν από 24 χρόνια, ναι. Άφηνε την τελευταία του πνοή στην Εκάλη. Σαν σήμερα δηλαδή. Ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και ηγέτης της αλλαγής, Ανδρέας Παπανδρέου. 24 χρόνια, ε. Πω, πω. Τρέξτε γρήγορα, κάτι συμβαίνει με τον πρόεδρο. Φώναζε η Αλέκα, η νυχτερινή νοσοκόμα που έχει αναλάβει. Στο Ωνάσιο. Να προσέχει την κατάσταση για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο σπίτι. Στο Καστρί. Α, ήταν καιρό πριν στο Ωνάσιο, ναι. Τρέχει αλαφιασμένα την κρεβατοκάμαρα στον μπαλκόνι. Τώρα δηλαδή από πίσω θέλει να. Μάνο Λοΐζο θα το μεθύσουμε τον ήλιο. Ρε, έλα ρε Νίκο, τώρα εντάξει, σύχασε. Πέσα εδώ πέρα τώρα αυτά που θες να πεις. Αλαφιασμένα την κρεβατοκάμαρα στον μπαλκόνι της οικίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας βοήθεια τους γιατρούς που έχουν κάτσει στη δροσιά και κουβεντιάζουν αμέριμνη μαζί με τη σύζυγο του τέος πρωθυπουργού Δήμητρη Αλιάνη και τα στελέχη του κινήματος Τηλέμαχο Χιτήρη. Εντάξει. Και Νίκο Αθανασάκη. Η ώρα είναι 1.30 το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής 23 Ιουνίου 1996. Λοιπόν, μέσα δευτερόλεπτα λέει σπέβδουν πάνω από τον 77χρονο ηγέτη, ο οποίος έχει χάσει τις αισθήσεις του και κάθε επαφή με το περιβάλλον. Ο καθηγητής ιατρικής Αθανάσιος Μαΐλης, ο φυσιοθεραπευτής του Μάκης Καρπαθίου και γιατρός Πένι Φλεβάρη. Ξέρεις ότι θυμάσαι τότε. Τι? Ότι όσο ήταν στο Νάσιο. Όπου δύο γραμμές έχουμε και εμείς. Ναι, ναι. Κάνουμε χαβαλέ. Για να δούμε λοιπόν, για ναι. Να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε, περίμενε να πετύχω την πρώτη. Ναι κύριε, ορίστε. Χαίρετε. Γεια σας. Μοσχοβίτη γράφε. Γράφω. Γράφε. Ναι. 0-1. 1-1. 1-2. Χάνει Ολυμπιακός πέναλτι. 2-2 και τέλος. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-2 με χαμένα πέναντι του Ολυμπιακού. Ωραία. Εδώ okay. Θα είμαστε και θα το δείτε. Okay. Για τον Άρη να γράψουμε τίποτα. Για τον Άρη δεν ξέρω, δεν έχω. Πώς το λένε, δεν έχω. Δεν έχεις φωνή. Όχι. Δεν έχεις φωνή. Μάλιστα. Λέω κάτι εδώ και ένα μήνα. Μαζεμένος. Μ' αρέσει. Βλέπω πάλι τελικό πάω ΚΑΕΚ. Αυτό το βλέπω γενικά. Ναι. Έτσι, το βλέπω. Και εγώ εξ αρχής αυτό έβλεπα από την αλήθεια, αλλά τώρα δεν είμαι και τόσο. Δεν έχω την ίδια αισιοδοξία. Αλλά για το Άρης ΑΕΚ δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Δεν έχω. Όχι. Καμία. Γιατί δεν με καίει κιόλα, δεν με ενδιαφέρει. Καλά, ναι, αυτό, γι' αυτό. Δηλαδή θα το δεις χαλαρό στο παιχνίδι αύριο εσύ. Θεωρείς ότι θα είναι ρε παιδί μου μάτς που είτε έτσι θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Για ποιο εννοεί, για το Άρης ΑΕΚ. Για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ρε. Α, για το, άμα το, φυσικά δεν θα το πιω. Τι χαλαρό. Α, οκ. Όχι, γιατί μου βγήκες πολύ σίγουρος ότι θα γίνει, κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω. Όχι, απλώς κάνουμε προβλέψεις, δεν θέλετε. Ναι. Οκ. Βλέπω δηλαδή ότι και για μένα έχει, το έχω ξαναπεί, υπάρχει εξήγηση στο ότι ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα φέτος κινείται σε ρηχά νερά, μέτρια νερά. Αλλά για μένα αυτό έχει συμβεί από τις αρχές Δεκεμβρίου και μετά, όπως το έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, όταν πλέον ο Ολυμπιακός πήρε έτσι μία παράσταση νίκης. Ναι. Δηλαδή φαινότανε ρε παιδί μου το πράγμα, πώς το λένε. Πες, ξενέρα, πες, ξενέρα, ξέρω εγώ, εντάξει, δηλαδή ήρθε και λύγησε το όλο το... Γιατί μέχρι τότε ήμασταν αστακός, έτσι, ακόμα και που δεν πεζόμασταν, δεν είχαμε καλή απόδοση,
παλεύαμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Όπως με τον Παναθηναϊκό που ισοφαρίζαμε, όπως με τον Άρη. Ναι. Ήταν ένας κακός η ομάδα. Ναι, ναι. Αλλά κατάλαβα τι λες. Και πέρα και μετά έχασε την φρεσκάδα της και το μόνο που της απομένει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος, γιατί εδώ δεν διακυβεύουν ούτε μείον 7, ούτε συν 7, ούτε συν 15, ούτε μείον 8. Ναι, ναι, δεν έχει ό,τι γίνει, εδώ αυτό ήταν. Αν είναι πρόκληση ναι. ή όχι. Και επειδή ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι θα έχει ξεκάθαρο τον εγκέφαλό του στο ότι δεν διακυβεύεται τίποτα άλλο. Δηλαδή ναι. δεν θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και θα αναρωτιέται τώρα πόσους βαθμούς έχω. Έχω μείον 5, έχω συν 10, έχω μείον 2, πόσους βαθμούς έχω τελικά τώρα. Ναι. Ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή διακυβεύεται ένας τελικός, γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι αύριο οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μπορεί να μην κάνουν τη σούπερ εμφάνιση και να παίξουν μπαλάρα, αλλά θα είναι με το μαχαίρι στα δόντια και ότι θα εκπλήξουν όχι μόνο εμάς, αλλά και τους Ολυμπιακούς που έτσι έχουν μια σιγουριά κάπως στο ναι. ότι ξέρεις, μας έχουν εύκολα. Μάλιστα. Α, για τον Άρη το μόνο τελευταίο ναι. που θέλω να πω ναι, είναι ναι. ότι αυτό που με ανησυχεί ναι. είναι ότι βλέπω μια έπαρση απίστευτη ρε εσύ, Παπαδόπουλε. Δεν νομίζω δηλαδή, ότι υπάρχει έπαρξη. Όταν όχι, βλέπω ακροατές που βγαίνουν και λέμε θα κερδίσουμε 10-0. Όχι, ο Κλειωμένης είναι ειδική περίπτωση. Ο Κλειωμένης είναι μια ειδική περίπτωση. Ναι, ναι. Άστο, μην. Δεν είναι από τον Κλειωμένη μόνο. Επειδή είμαι γενικό εγώ του Λιμπέρο, βλέπω όλους ναι. τους ακροατές. Εκτός από τον Παύλο, τον οποίο ας πούμε τον έχω σε άλλο level. Εγώ τον η πλειοψηφία είναι συνειδητοποιημένη. Όλοι οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ. Ακόμα και ο Ζάχος, έτσι, περάσαμε στο τελικό, το πήραμε το κύπελλο, τελείωσε. Yeah, δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Βλέπω μια έπαρση τρομερή, να δω μέχρι και ο Τσαλτίδης. Τι έλεγε, δεν τον άκουγα. Κατάλαβες, βλέπω μια έπαρση, δε, αυτό ίσως είναι το μόνο που... Έπαρση μπορεί να υπάρχει από μια μερίδα, αλλά δεν νομίζω, οι περισσότεροι είναι συνειδητοποιημένοι. Να είσαι καλά για να πάμε και στον επόμενο. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Στον επόμενο. Ναι, ναι. Εσείς είστε κύριε. Μπα, μάλιστα. Καταρχήν να βάλω έτσι ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Βεβαίως. Τι προτιμάς, να περάσει ο ΠΑΟΚ και να χάσει τελικά από τον Άρη κατά 80% ή από την ΑΕΚ κατά 20%, ένα το κρατημένο. Ναι. Δεύτερον, συνήθως, εγώ το έχω καντεμιά όταν πας να ανατρέψεις ένα σκορ με ένα γκολ τουλάχιστον, και το βάλεις στο 6, λέω πάει, αποκλειστήκαμε. Συνήθως. Προτιμώ δηλαδή ύπουλα, σταθερά, μουλοχτά, να μπει το γκολ σε 64. Mm-hmm. Έτσι είναι η δική μου πεποίθηση, ρε παιδί ναι. μου. Δηλαδή όταν βάζω γκολ τον Άγιαξ, όταν προηγήθηκα 1-0, λέω κλάστα χαράλαμπε. Ή ξέρω εγώ με την Μπενφίκα 1-0. Λέω άστα να πάνε, όχι με τον Άγιαξ, λάθος. Όταν με την Μπενφίκα βάλαμε γρήγορο γκολ, βέβαια θα μου πεις αν έμπαινε και το 2-0, δεν ξέρω τι ροή. Αλλά στατιστικά ρε παιδί μου, με τα γούρια μου σου μιλάω τώρα, για τα γούρια μου. Ναι. Τώρα, πιστεύω ότι η Άρης θα φάει ένα κρύο γκολ. Ο Άρης, έτσι πιστεύω, ναι. στο ποδομήθο νομίζω και στο 14. Από τον πολύ ενθουσιασμό θα προσέξει, εκτός αν το διαχειριστεί έξυπνα, δηλαδή να περιμένει. Το γκολ μπορεί να έρθει και στο 82. Θα περιμένει. Δεν θα μπει... Όπως είπα ο Ολυμπιακός με τον Κλάβ στο 2, ναι. το 1-0 που είχαμε να ανατρέψει με το 2-1, το όλο πάω καλά στο 68. Πότε το βάλε. Δεν θα δώσει αλλά, χώρο, βέβαια... Άρης. Δεν θα δώσει χώρο. Ξέρει, είναι ναι. αυτό που λες εσύ πολύ σωστά, ξέρει ότι χρειάζεται απλά ένα γκολ. Θα το δηλαδή, διαχειριστεί έτσι και αναλόγως θα δει πώς θα πάει. Ναι, ναι. Εκτός είναι τόσο για τα μπάζα οι άλλοι και τους συντρίψεις, ναι. καταλαβες. Ναι. Τώρα όσο δε αναφορά εμάς, ναι, ναι. Πρέπει να, να έχουμε προσβεριστές όπως είπε και προηγούμενος με κρύο αίμα. Κρύο αίμα ρε παιδί, κανονικά. Ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια αλλάξει level εδώ και πολλά χρόνια, δεν, την Αθήνα είναι ξεπεράσει ρε παιδί μου. Δηλαδή το σύνδρομο της Αθήνας εννοώ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η Ριζούπολη να παίζει με τον Απόλλων, το φοβόσουν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Ναι, το έχει ξεπεράσει εδώ και μια δεκαετία. Σιγά σιγά χτίζεται αυτό, δεν χτίζεται σε ένα χρόνο. Δεκαετία λίγο μεγάλο που λες, νομίζω τα τελευταία 3-4 χρόνια. Όχι, από εποχή αγοράκι, μην βλέπεις. Πήγαινε Ευρώπη, ναι. το κουτσούκο, εκτός έδρας. Ναι, αλλά στο ΆΚΑ δεν, κάτι φόρα έχει συνήθως. Τέλος πάντων, καλά, οκ. Okay. Ναι, δεν θα το χαλάσουμε σε αυτό. Είναι όμως Ζάγκρεπ, είναι όμως Ζάγκρεπ. Βγήκε η Ρεάλ, της έκλεισε στην Παναγία να σου βάλει έναν γκολ. Α, εννοείς. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Γενικώς, ναι, ναι. Σαν ναι, ναι. Έδρας, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Δεν ήσουν και να το πάει όλο
το μοτίβο της δεκαετίας του 80. Έχανε, ξέρω εγώ, 2-0, πάω στην Τζούμπα, θα σου βάλουμε 3, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, ναι. Γενικά οι μεγάλες ομάδες δεν κοιτάνε έδρες, κοιτάνε ταρτάν. Ναι, το παιχνίδι, χώρο, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ευελπιστώ αύριο, ας πούμε, μακάρι να βγει 1-1. Γκολ πρέπει να βάλεις οπωσδήποτε, δηλαδή μην δω κανένα πάω ταμπουρωμένο, γιατί εντάξει δεν έχει τύχει. Άμα ταμπουρωθείς, να παίξεις έξυπνα να κάνεις χώρους, γιατί θα σου δώσει χώρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο άλλος, όσο και να είναι σε καλή κατάσταση, σίγουρα είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς, αλλά δεν πάει να έχει το άγχος, γιατί θέλει νίκη, εντάξει, δεν είναι παιχνίδι. Ναι. Και να φέρει χείλη δεν τρέχει τίποτα, εντάξει, χάσαμε την νίκη. Θέλει νίκη και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να έχεις πάνω απ' όλα κρύο αίμα. Και αυτό το κρύο αίμα... Ψυχραιμία το λέω εγώ ότι πρέπει να έχεις. Εγώ έπαιζα μπεγλέρις εκτός έδρας στη ζωή μου, είμαι 47. Ναι. Γιατί δεν στο πατυχία από το 2010 και μετά να βλέπω τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας και να παίζω μπεγλέρι και να κάθομαι στα σταυροπόδια, ας πούμε. Ναι. Είχα μια πολύ πιο μεγάλη ηρεμία, ας πούμε. Mm-hmm. Ενώ δεκαετία του 80 έχανες, ας πούμε, Σάο Πάολο 1-0 και λες τι, τούμπα, περάσουμε. Κατάλαβες. Mm-hmm. Η ομάδα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Οπότε ας κάνουμε έτσι και εμείς μια πρόβλεψη 1-1. Εντάξει, αισιόδοξο βρίσκεται και σένα. Εντάξει, παρά ότι εσύ είσαι λίγο πιο... Ναι, θέλω. Άκου να σου πω. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός φέτος, που κερδίσαμε 2-0, κλείνοντας τα μάτια, το βράδυ στο, ξέρεις, κλείνεις τα μάτια και λες, μη δω κανένα ΠΑΟΚ, ας πούμε, πάλι, ξέρεις, και αν έμπαινε το 1-0, θυμάσαι την ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο πρώτο πεντάλεπτο. Σωστά. Αλλά λέω, όχι, θα πάω την πρόκληση, θα δείξω στοιχεία μεγάλης ομάδας. Το ένστικτό μου το έλεγε, ρε παιδί μου, θα πάω και το απέδειξα. Ναι. Ενώ, δες στο πρωτάθλημα, βλέπεις, πάλι είχα την ίδια ψυχολογία, αλλά δεν μπήκε του Σβιντέσκι, ας πούμε, εκείνο που πέρασε ξυστά. Ναι. Όπως επίσης το τελικό του ΆΚΑ το 0-2, λέω θα κατέβω, θα ταλαιπωρηθώ, γιατί εγώ θέλω δύο θέσεις για να... Δεν μπορώ να κάτσω σε μεγάλο ταξίδι εξάωρο, ναι, μαζί με έναν άλλον στο λεωφορείο. Θα κατέβω, θα ταλαιπωρηθώ, θα τη φέρω εγώ την πρόκληση, είπα στον αδερφό μου. Θα σπάσω αυτή την κίνια του ΆΚΑ, γιατί έλεγα παλιά και με τα τρίκαλα να παίξω το ΆΚΑ θα χάσω. Τέλος πάντων, αυτά τα παιδιά είναι μια όαση, ας πούμε, γιατί βγάζεις γραμμή, δηλαδή γουστάρω και δεν βγάζεις καρκίνο, συγγνώμη για τη λέξη τώρα, σε άλλες εκπομπές που εκεί γίνονται με ραντεβού. Τέλος πάντων. Άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, όχι φίλε, δεν έχουμε άλλον. Κλείνουμε, τα πήγαμε εξαιρετικά, Νίκο. Τα πήγες εξαιρετικά, μπράβο. Τα πρόλαβες όλα, όχι να κάνεις ρεπορτάζ, όχι να βγάλεις live βίντεο, όχι να βγεις στο Χρήστον, όχι να έρθεις εδώ, συγχαρητήρια φίλε, μπράβο. 3.000 πέρα τα δικαιολογούμε. Αυτό, εντάξει, σε καταλαβαίνω. Έτσι είναι, γι' αυτό και τυρώνεσαι καλά, για να κάνεις πολλά πράγματα μαζί, φίλε. Γιατί αυτό είναι πλέον το σημαντικό. Έτσι. Δεν είναι να κάνεις ένα πράγμα καλά, να κάνεις πολλά πράγματα μαζί, Νίκο. Multitasking. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα με αφήσεις τώρα μετά να δω Μπιλμπάο. Ανδώρα. Όχι. Ποιον παίζει, ρε. Νίκο, πριν κλείσουμε λίγο. Ναι, παρακαλώ. Enlighten me λίγο με το θέμα. 100%. Το θέμα του NBA. Φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία. Τέλεια. Θα μαζευτούν να παίξουν Disney World στο Ορλάντο. Σήμερα κάπου είδα ότι συμφώνησαν οι ομάδες και η Λίγκα και το όργανο των παικτών, τέλος πάντων, για την ασφάλισή τους. Ναι. Γιατί ξέρω στο NBA τώρα το συμβόλαιο δεν είναι 70.000 το χρόνο. Έτσι. Είναι. Κάνει 70 εκατομμύρια το χρόνο. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, για να πάρει να παίξουν όλοι αυτοί, να μαζευτούν εκεί και να είναι, ξέρω εγώ, καμιά κοσαριά μέρες. Όχι, και παραπάνω μπορεί να είναι. 45 μέρες το παίξουν, μπράβο. Ναι. Καλά το είπε. Κάπου τόσο είναι. Ναι. Πρέπει να είναι όλα εξασφαλισμένα. Έτσι. Εμείς για μπαλίτσα. Τώρα, τι να σου πω. Διάβαζα ότι και πολλοί, ρε παιδί μου, λέγανε. Έχει ακουστεί από διάφορους παίκτες του NBA ότι με αφορμή όσα έγιναν με τον. Με τη δολοφονία του George Floyd και όλες τις αντιδράσεις, μια μορφή αντίδραση να είναι και αυτό. Ότι, ρε παιδί μου, οι μαύροι αθλητές, ας πούμε, ότι δεν θα παίξουν στο NBA. Ναι. Ακούστηκε αυτό από. Όλα από διάφορους. Να παίξουν. Ναι. Και από τη στιγμή που το λέω, λοιπόν. Γιατί λίγο πινέλο είναι η αλήθεια από τον Καϊρή. Εντάξει, ο Καϊρή δεν είναι λίγο και πιο. Αυτός ο flat egg είναι τώρα, λίγο, είναι λίγο περίεργος. Είναι λίγο περίεργο παιδί. Ναι, τέλος πάντων, οκ. Okay. Νομίζω ότι αν είναι να ξεκινήσει, θα ξεκινήσει. Τέλειο. 2 Ιουλίου. Όχι, τόσο αργά. Τέλει. Τέλειο Ιουνίου, είπα. Άνα, μπράβο, νομίζω 2 Ιουλίου, εγώ νομίζω. Αρχές Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι σκηνικό θα γίνει, ρε φίλε, εκεί πέρα τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα πώς θα το στήσουν, προφανώς και θα είναι κάτι που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Ναι. Έτσι, αλλά δεν ξέρω. Δεν το ξέρω ακριβώς. Στην Ευρώπη μόνο η Ισπανία παίζει και το Ισραήλ. Αυτά είναι.
Και η Γερμανία, συγγνώμη, η Γερμανία. Η αλλά Ελλάδα, και η Ισπανία έχουν μαζευτεί τώρα στη Βαλένθια, ας πούμε, οι ομάδες εδώ και καιρό παίζουν ένα τουρνουά ουσιαστικά. Με οι 8 πρώτες, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Ωραία. Νίκο, αύριο φίλε 7 η ώρα, κλειάνε τις Βικελίδες, όλοι δρόμοι οδηγούν εκεί. Εκεί θα είμαστε από νωρίς. Με τη μάσκα μας εκεί, τα γάτια μας και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Θα είμαστε με τον Χρήστο και με τον Γιώργο τον Κάτο. Άνθρωπος στο βοητήριο να δούμε, θα έχουμε κανέναν. Τσίπιος στο στούντιο θα μας κάνει τη σπάζη. Φέρε τον Κωνσταντίνο. Μεταφέρουμε ναι. Όλα, φέρε τον Κωνσταντίνο όλα τα νεότερα. Είχαμε και Ματέο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, Νίκο? Μπορεί και τίποτα, μπορεί και πολλά. Λες, ε. Εντάξει, φίλε, τι θα πληρώσει πάντως να πάρει τον Αθήνα Αστέρα. Με το μάνατζερ του Καρυπίδη, τον Ελλάδη, το διευκρινίζουμε λίγο, γιατί υπάρχει και υπάρχουν πολλοί παίκτες που σε κάθε χώρα έχουν εκπρόσωπο. Ναι. Ο Εν Ελλάδη, λοιπόν, και είναι ο Εν Ελλάδη, ο Άλεξ ναι. Μπαρτόλο, ναι. Έχει άριστες σχέσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Τα λέγαμε είναι ναι. Ποπός και βρακή. Ναι. Άλεξ μου, Θοδωρή μου, τι γίνεται? Αλλά το θέμα ναι. Δεν είναι ο Ματέο. Το Ματέο τώρα, αν τον πείσω, τα βρήκα με τον Ερυθρό Αστέρα, έρχεται. Ναι. Το θέμα είναι να τα βρει με τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα, βέβαια, ρε φιλοπρόεδρο, δεν καταλάβει. Τώρα, βέβαια, το Ματέο του πει: έλα, έρχεται, πρέπει να τα βρούμε και με το συμβόλαιο, γιατί στον Ερυθρό Αστέρα πρέπει να 500 ρου. Κατάλαβε το χρόνο. Επίση, για να φέρει τον οποιοδήποτε εκτό από τον Ματέο Γκαρσία, θα πρέπει Νίκο, να μείνει και παγόρο μεταγραφών. Λένε ναι. Κάποιοι. Αλλά ο Θόδωρο Καρυπίδη είναι σίγουρο. Ναι. Νίκο. Ξέρεις μήπως τι ακολουθεί μετά, έχεις ακούσει κάτι? Πάκος 4 νομίζω. Μπράβο. Με τον επιτελάρχη εδώ πέρα. Μπράβο. Τον Κώστα Πρέκα της δημοσιογραφίας. Έτσι, μπράβο. Γιατί? Μέχρι και τις 9, γιατί έχεις αυτό το ηγετικό. Πάντα τον Πρέκα του συνδυάζουμε εκείνη την ταινία που ήταν στο 40. Έλα ρε Νίκο τώρα. Ελάτε να τα πάρει. Οι πιο μαζεμένοι, αυτοί που έχουν πάρει τρία κύπελα τα τελευταία χρόνια και ξέρουν ότι είναι μαζεμένοι τώρα για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εμείς δεν είμαστε. Εντάξει. Χαμηλά πολύ η μπάλα. Πάντα φίλε. Πάντα η μπάλα χαμηλά. Άσε τώρα, ρε, τον άκου και τον άλλο πριν. Τι έλεγε, τι τον άκουγα εγώ. Μόνο που δεν σήκωσε, άσε τώρα. Τι έλεγε. Μόνο που δεν έκανε εδώ πέρα να κάνει. Όλε, όλε. Να σηκώσει το κύπελο. Λέει, σαν μαλλί που εγώ ξεφεύγει. Ενώ η έμπειρη, χαμηλά η μπάλα. Εντάξει, δύσκολο το παιχνίδι αύριο και δεν συμμαζεύεται. Μην έρθουμε την Πέμπτη και είμαστε τίποτα. Την Πέμπτη είναι και οι δύο, θα έχει. Μνημόσυνο νέαρ. Γεια σου, Νικόλα. Πάω και 24, παιδιά.